Το δημοψήφισμα γιατί? Το δημοψήφισμα γιατί πρέπει να εκφραστεί ο λαός με έναν καθαρό, άμεσο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν οι διασπάσεις οι οποίες δημιουργούνται λόγω μιας οξύτατης και ατελέσφορης αντιπαράθεσης. Και το ερώτημα θα είναι η αποδοχή ή όχι ενός νομοσχεδίου το οποίο θα κυρώνει μια νέα δανειακή σύμβαση και ένα νέο σχήμα μείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, ελάφρυνσης των επόμενων γενεών και υποστήριξης της Ελλάδας, ώστε να βγει αυτοδύναμη στις αγορές το ταχύτερο δυνατό. Κύριε Υπουργέ, και να αυτό το ερώτημα όμως, έτσι όπως το περιγράφετε, θα είναι κολοβό. Διότι δεν θα λέτε, αν καταλαβαίνουμε καλά, ποια βάρη θα φέρει αυτή η συμφωνία, τι θα συνεπάγεται για τη ζωή των πολιτών. Δεν θα φέρει, κυρία Χουγκλή, δεν θα φέρει κανένα νέο βάρος. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Μας τα δίνουν αυτά τα χρήματα χωρίς να μας ζητούν τίποτα. Με συγχωρείτε. Εδώ έχουμε κάνει μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και έχουμε συμφωνήσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Αυτό εκτείνεται μέχρι το 2014. Και τώρα έρχονται οι εταίροι μας και χρηματοδοτούν με τα 130 δισεκατομμύρια που μας δίνουν επιπλέον αυτό το πρόγραμμα πλήρως, ώστε να βγούμε στις αρχές του 2015 σε μια πρώτη φάση δειλά, μετά πιο άνετα στις αγορές και να ξαναγίνουμε μια φυσιολογική χώρα. Ορισμένα ζητήματα που πρέπει να μας τα διευκρινίσετε, διότι οι εξελίξεις είναι αρδές. Πρώτο, το δημοψήφισμα θα γίνει αφού υπάρξει η τελική συμφωνία με τους Ευρωπαίους ή πριν? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η υπευθυνότητά μας επιβάλλει, μάλιστα, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που πιστεύω, μάλιστα, ότι θα δώσει η Βουλή προς την κυβέρνηση, mm-hmm, να διαπραγματευτούμε σκληρά, σοβαρά, mm-hmm, ενωμένοι. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε την αντιπολίτευση στην διαπραγμάτευση αυτή. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί οι Έλληνες στην διαπραγμάτευση αυτή και διαπραγματευόμαστε σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι με τους θεσμικούς μας εταίρους και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, mm-hmm, για το νέο πρόγραμμα στήριξης για τη νέα δανειακή σύμβαση. Το δεύτερο μέτωπο είναι με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας, να πετύχουμε μείωση 100 δισεκατομμυρίων. Το δημοψήφισμα θα γίνει μετά από αυτές τις δύο διαδικασίες, από Γενάρη. Το δημοψήφισμα θα γίνει αφού ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο, το οποίο περιγράφεται με γενικούς όρους στην απόφαση, μάλιστα, της 26ης Οκτωβρίου και πρέπει τώρα να αποκτήσει μια εξειδικευμένη και πλήρη μορφή. Άρα μετά τη συμφωνία λέτε, αυτό λέτε. Μετά από Γενάρη. Διότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση, θα εγώ παρουσίασα, κύριο Λιαρέλη, ένα πρόγραμμα, μάλιστα, περίπου 3 μηνών, μάλιστα, μέσα στο οποίο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι κινήσεις, ερώτημα, που μπορούν να μας βγάλουν, μάλιστα, σε καθαρά ερωτήματα ενώπιον, μάλιστα, του ελληνικού λαού. Ερώτημα λοιπόν. Λέτε ότι η ετοιμιγορία του δημοψηφίσματος, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι δεσμευτική για την κυβέρνησή σας. Σωστά. Προφανώς. Προφανώς. Η κυβέρνησή σας, από όσα λέτε εσείς τώρα, από όσα είπατε πριν από μισή ώρα και από όσα είπε πριν από 50 λεπτά ο Πρωθυπουργός, θεωρεί αυτή τη συμφωνία επωφελή για τους Έλληνες πολίτες και θα ταχθεί υπέρ του, ναι. Σωστά. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν να με ρωτάτε ρητορικά, προφανώς. Ρητορικά, να το λέω από το επόμενο ερώτημα. Εμείς αν χάσετε να το απαντήσω, Να απαντήσω. Εάν δεν πιστεύαμε ότι η συμφωνία αυτή είναι επωφελής, δεν θα συμφωνούσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα. Ρητορικά σας ρώτησα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Αν χάσετε λοιπόν το δημοψήφισμα και βγει όχι, πρέπει να παραιτηθείτε το ίδιο βράδυ. Αυτό είναι το λιγότερο. Όχι. Αυτό είναι η πιο επιδερμική συνέπεια ενός όχι στο δημοψήφισμα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν κάνετε τη συμφωνία? Γιατί δεν κάνετε τη συμφωνία και να προκηρύξετε πρόωρες εκλογές το Μάρτιο για να πείτε ευθέως, ακούστε. Με αυτό σώζεται η χώρα και έρχομαι ενώπιον ημών Έλληνα πολίτη και σου ζητώ να με ψηφίσεις, να με ξανακυβερνήσω. Θα σας απαντήσω. Γιατί το κάνουμε διπλά δηλαδή? Θα σας απαντήσω με πάρα πολύ καθαρό και ειλικρινή τρόπο. Αν η χώρα βρισκόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες και αν είχαμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση και ιδίως μια αξιωματική αντιπολίτευση που είχε μνήμη και συνείδηση ευθύνης, τότε δεν θα είχαμε φτάσει σε παρόμοιες ακραίες καταστάσεις. Θα είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Σαμαρά και την αρχική σύμβαση και το μνημόνιο του Μαΐου του 2010. Θα ψήφιζε και αυτή την σύμβαση. Θα συγκεντρώναμε παραπάνω από 180 ψήφους και δεν θα βρισκόμασταν υπό καθεστώς
εθνικού, κοινωνικού και πολιτικού αδιεξόδου. Εδώ είπα εγώ από τις Βρυξέλλες ότι πρέπει η νέα συμφωνία να ψηφιστεί με ευρία πλειοψηφία. Κύριε Βενιζέλο, μισό λεπτό. Λέτε για το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο ευθύνεται η αντιπολίτευση που δεν ψήφισε το μνημόνιο ή η ολιγορία της κυβέρνησης, οι καθυστερήσεις και το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κυρία Χούκλη, με συγχωρείτε. Τα πράγματα καθυστερούν πράγματι. Εγώ πρώτος συνομολογώ καθυστερήσεις, αμφιθυμίες, λάθη. Και ξέρετε ότι έχω αναλάβει την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών τους τελευταίους 3,5 μήνες. Όμως αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε η χώρα υποκαθεστώς παραμονών πτώχευσης και στην ανάγκη να ζητάει ως επέτης ενίσχυση από τους θεσμικούς εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Επομένως, Ταμείο. Επομένως, η καθαρή λύση, και γιατί επίσης, δεν είναι αυτή την οποία σας λέει η στρατηγία Ρέλης. Δηλαδή, κυρία, να υπογράψετε τη συμφωνία και αμέσως μετά να ζητήσετε από τον ελληνικό λαό να αποτιμήσει τι κάνατε εσείς και τι δεν έχει κάνει η αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική αναστάτωση και ενός δημοψηφίσματος θα είναι η ίδια με τις πρόορες εκλογές. Όχι, μήπως, θέλετε να κάνετε ένα bypass πολιτικού χρόνου, δηλαδή πηγαίνοντας ένα δημοψήφισμα. Χρόνου, 20 ημερών. Όχι, πηγαίνοντας ένα δημοψήφισμα και αποσπώντας το ναι του ελληνικού λαού, να θεωρήσετε ότι υπάρχει μια νέα εντολή προς το Πασόκ. Με συγχωρείτε, κυρία Χούκλη. Το δημοψήφισμα διαρκεί με βάση τον νόμο που ισχύει περίπου 20 ημέρες. Mm-hmm. Θέλουμε να κερδίσουμε πολιτικό χρόνο 20 ημερών. Όχι, να σας πω τι θέλουμε όχι, να αλλά κάνουμε. Αποσπώντας ένα ναι από τον ελληνικό λαό με τη συμφωνία η οποία θα έχει υπογραφεί, ο ελληνικός να θεωρήσει λαός το Πασόκ ότι πήρε νέα εντολή. Ακούστε με, ο ελληνικός λαός δεν είναι αφελής, ούτε ανιστόρητος, ούτε εκβιάζεται. Ο ελληνικός λαός όμως πρέπει να σκεφτεί και να αξιολογήσει. Δεν μπορώ να βλέπω δημοσκοπήσεις όπου η πλειοψηφία της κοινής γνώμης τάσεται κατά της συμφωνίας για τη μείωση του χρέους, κατά του νέου προγράμματος, κατά της λήψης μέτρων σε συμφωνία με την Τρόικα, αλλά υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Politische Unsicherheiten, immer auch ökonomische Turbulenzen verursachen. Deswegen haben wir zur Kenntnis genommen, dass Samaras angekündigt hat. Nicht jeder ist völlig davon überrascht worden. Es gibt so eine besondere Art von Geheimnissen, wenn man etwas weiß, was kein anderer weiß, nicht? Und jeder andere spricht dann darauf an, dass er etwas weiß, was kein anderer weiß, dann hat es auch irgendwas Neckisches an sich. Aber jetzt ist es öffentlich und möglicherweise ist es eine gute Entscheidung. Aber am Ende wird es wiederum bei den Verantwortlichen in Griechenland, beim Parlament und bei der Bevölkerung sein, nicht? Aber die Situation hatten wir zum Beispiel, Sie werden sich erinnern, beim G20-Gipfel in Karnau, als wir mit Herrn Papandreou über das Referendum verhandelt haben. Das hat er allerdings am nächsten Tag dann unter dem Druck von seinem damaligen Finanzminister Evangelos Venizelos wieder aufgegeben.